Θα πας και εσύ μαζί με τον καπετάνιο, ρε. Μπράβο! Και το
Εσείς, για πού το βάλατε, ρε Λεβέντες, μέρες που είναι. Πάμε να κόψουμε ξύλα. Είπαμε να σώσουμε τα ξύλα. Παγώντας πίσουμε στα παιδιά μας. Ούτε προσάρματα δεν έμεινε στο τάκι, να κάνουμε μια σούπα. Πού θα βρούμε, δεν ξέρω, δεν μπορούμε να κάνουμε τα ξέρω τη μέρα. Αρκεί να μην πίνει χειρότερο σε καιρό. Εσείς, με τέτοιο καιρό, μήπως δυσκολευτείτε το λόγο σας. Αλλά άμα είναι για καλό, δεν θα σας αφήσει ο Θεός. Να βάλει το χέρι. Με το συμπάθειο καπετάνιο. Είσαι στα χρόνια σαν τον πατέρα μου. Ναυτικός, έπειρος και άντρας γνωστικός. Όμως, εγώ αφωνιάσιμο το λέω. Ένα λόγο θα σου πω. Νομίζω πως κι εσείς δεν θα κάνετε κάτι εύκολο. Μήπως θα το ξανασκεφτόσασταν. Η θάλασσα με τέτοια παγωνιά, φιλόξενη δεν θα είναι. Κατά όρας η θάλασσα είναι ήρεμη, γαλήνια. Ο άνεμος πρίμος. Μέχρι να φτάσουμε εκεί δεν θα χαλάσει ο καιρός. Μετά ύστερα για επιστροφή βλέπουμε. Έχει ο Θεός. Εδώ ο Γιώργης βάλισε πίτες, βάλισε. Τι λες Γιώργη, θα φτάσουμε, θα την περάσουμε τη θάλασσα. Να πάρετε κι εσείς πολλές προμήθειες, να πάρετε και φίτες και σταφίδες, γιατί είναι παγωνιά. Λες να πετάνε, να παγώσει η θάλασσα και να πάμε πεζοπορία πάνω της. Τι λες με Γιώργη, πολύ φαντασία δεν έχεις πάνω σου. Τι είναι η θάλασσα να παγώσει, λίγη, είναι ρουφαλιά. Μη γελάτε. Έχει και ένα δίκιο ο Γιώργης. Γιατί εδώ που τα λέμε, ο φετινός χειμώνας δεν αστείευε. Όμως, εσύ ξέρεις καλύτερα, καπετάνιο. Με το συμπάθειο, εύχομαι όλα κατευχήν. Καλό κατεβόδιο. Και εσείς, φορτωθείτε όσα ξύλα μπορείτε. Και προσέξτε, να γυρίσετε γρήγορα στις φαμίλες σας. Να μην σας κλείσει κανένα χιόνι και δεν μπορέσετε να επιστρέψετε. Και το χειρότερο, να αποκαλώσετε από το κρύο σαν παγωκολόνες. Άντε, και καλό ξενοκόπημα. Αντέστε παλικάρια. Έχετε για την τρίμου αεράκι. Και καλά Χριστούγεννα. Θα σταμώσουμε μέσα στη νέα χρονιά. Γεια σας, οικογένεια. Καλή χρονιά. Thank you.
Thank you.
άστε και φορτές. Δεν ζώνονται τα φυσικά. Εσείς ηλεύθερες να μαθαίνετε σωστά το λεπτό. Να σας καλοπατρέψουν οι μανάδες μας. Εσείς οι πατριμένες να σας καμαρώνουν για κοντοκύρτες και πατεράδες σας. Φοριαμές, φοριαμές, γερόντες και σκελιές. Αφήστε τα τραγούδια, ορατά και ελάτε δέξτε τρίγωνα τους βρούμε. Ακούω ότι βρήκε το χωριό μας. Που είναι η κάθαμα, η πάθαμα. Συμφορές μεγάλες μέρες. Πάει, 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 πάει. Βράχος, φυτρωμένος εκεί κατά τον πέλαγος, προεξοχήν της στεριάς προς τη θάλασσα. Έτσι σαν άδειχνη στεριά τη γροθιά της και να προκαλούσε τη θάλασσα. Βράχος φοβερός, μονοκόμματος, γρανιτένος, θαλασσοδαρμένος, όπου κουκουβάγες και γλάρι μαλώνανε για την κατοχή του. Μετά τα τυποκροξήματά τους χαλάγανε τον κόσμο για το πού αρχίζει η κυριότητα του ενός και πού τελειώνει η δικαιοδοσία του άλλου. Αγαπημένος στόχος του βοριά και των γειτόνων του, του Κεκίου και του Αργέστου, που η παλέστρα τους, ανοιχτόχωρη, απλωνόταν ανάμεσα στη Χαλκιδική, το Θερμαϊκό, τον Όλυμπο και το Πύλιο, απομονωμένος, ψηλός βράχος, που από ανάγκη είχαν κλειστεί απάνω του οι κάτοικοι, για να προφυλαχτούν από τους πειρατές και τους βαρβάρους, και που τον αφήσαν έρημο μετά το 1821 για να χτίσουν τη σημερινή πόλη κατά τον Νουτιά. Πριν από λίγα χρόνια, σωζόντουσαν ακόμα μερικά σπίτια με τις στέγες και τα πατώματά τους μέσα στο Φρούριο. Τελευταία όμως, η αδιαφορία των δημοτικών αρχών, η τεμπελιά των ανθρώπων να επισκέπτονται συχνότερα το κάστρο και η ασυνειδησία μερικών πλατσικολόγων που αρπάζανε τα υλικά ή για να χτίσουν ή για να ικανοποιήσουν την πλεονεξία τους, είχε μεταβάλει το κάστρο σε σωρό από ερείπια. Από αυτή την αιτία αδιαφορήσανε και οι εφημέροι της καινούργιας Μικροπολιτείας και έτσι αφήσανε από χρόνια τώρα αλειτουργητή την Εκκλησία της Γεννήσεως του Χριστού, την ίδια μάλιστα μέρα της γιορτής. Τον Νικόλα της Προδόρας και κάνα δυο ακόμα ονοματές.
Πού να είναι με τέτοιο κρύο. Κύριε, ελέησε τους φίλους σου, λυπήσε τους και σώσε τους. Μέρες που είναι, βάλε να βγαίνετε Χριστέ μου το χεράκι σου, να βρεθεί σωτηρία. Από τη μία σε παρακαλούμε, βοήθησε τον καπετάν Κωνσταντίνο να γυρίσει πίσω με το πλοιάριο. Και από την άλλη, κράτα τους δανούς, τους ξυλοκόπους, που πήγαν εκεί απάνω στη σπηλιά των πράκων. Μην πάρεις σοβαρά τους απόκοτους, που πήγαμε τέτοιο καιρό εκεί απάνω, να κατεβάσουν ξύλα. Αχ, άντε να δούμε τι θα γίνει. Γελώνεται από αυτούς ο κόσμος, πάνω να πει. Τώρα οι άνθρωποι είναι καμιά λουκουμένοι. Δεν είναι όπως ήμασταν κάποτε εμείς. Τα πήρανε άραγες και τίποτα προμήθειες μαζί της. Λίγα αστροσύνδια και ψωμιά. Ποιος ξέρει, θα έπαν καμιά μπουκουσιά, θα πάρουν στους τρόπους. Ήταν αστροσύνδι, ξαπλώσουν. Πού ήρθα, μόνο πήγα. Ποιος ξέρει. Λες λάχα. Μπορεί και να. Δεν μπορεί και να μην είχαν και τίποτα προμήθειες μαζί της. Πού πάνε οι άνθρωποι ξυπόλοιπες στα κάποια. Μα αλλιώς δεν γίνεται. Δεν θα έχουν πάρει τα κουφέντια τους και τα ζεμπίλια τους γεμάτα. Να έχουν να στήσουν παγίδες στα κοτσίπια. Θα έχουν πάρει καλά την πόλη που θα τα αναπτύσσουν για τα Χριστούγεννα. Αλλιώς πώς, έτσι να πήγαν χωρίς προμήθειες. Είναι να κόψουν ξύλα οι καψεροί. Μα τους προλάβουν τα Χριστούγεννα. Τι να κάνουν οι καημένοι. Πήγαν να βρουν ξύλα, να ρίξουν στο κουφαρί και να βράσουν καμιά σούπα να ζεστάνουν τα παιδιά τους. Νοικοκυρέοι άνθρωποι πήγαν με τους ξυλοκόπους μαζί να κάνουν το κουμάντο για το χειμώνα. Δεν υπολόγισαν τη βαρύ χειμωνιά. Αχ, μωρέ. Για το πιάριο του καπετάν Κωνσταντή, δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο πια, παιδιά μου. Παρά μόνο θερμή παράκληση στον Χριστό και στην Παναγιά να τους βοηθήσει. Για τους άλλους, μωρέ, όμως, εκείνους τους ξυλοκόπους. Αν μπορούσε κανείς να τους πάει βοήθεια, θα ήταν μεγάλο καλό. Τι βοήθεια να τους κάνουμε, αν τέτοια παρηγουμονιά ή τη χρόνια να κάνει. Απ' τη στιγμιά ο τόπος δεν βαθιάζει. Έριξε και ακόμα ρίχνει. Πάει καλά, σε έγινε ένας με τα καρδιά μου. Μονάχη κάτω, φέρνει ούλα σαν ένα άσπρο πέπλο. Πού να ακουθεί κανένας αυτού μέσα. Δεν ξεκουρίζουν. Οι ράχες απ' τις κάμπους. Αυτά τα μέρη που πήραν αυτοί είναι οι πιο ψηλές κορυφές του νησιού μας παχάν. Για τη θάλασσα μας τον Πανάγο. Για τη θάλασσα παχάν τα ίδια και χειρότερα. Μεγάλη φουρτούνα. Χαλασμός. Έξω από το λιμάνι κατά του Ασπρόνησου ούλο και φρεσκάρι. Ξύπνη μοναγό, να ξημυρίσει. Μεγάλη φουρτούνα. Πώς μου θαλασσιάς, λέω. Από μέρη που προστατεύονται, όταν φυσάει ο άνθρωπος ανατολικά. Μην μυρίζω πανά. Μα από τα δυτικά μεσημβρινά, που κάνει πίνεμα το νησί. Που το πιάνουν όλοι οι καιροί και το χτυπούν όλοι οι ανέμοι. Και εγώ δεν ξέρω. Από παραγωγικά, καλά, αλλά είναι φόβος που γυρίσει το μαΐστρο. Μα τότε, βρε παιδί μου, δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα. Να πέσουμε το θανατά. Δεν είναι λόγια αυτά, Πανάγο. Δεν είναι αγρίκια λόγια αυτά. Παπά, τώρα... Ο καθένας κοιτάει την εαυτό. Βάζει άλλους που κυφάζει στο κλουβά. Για να κοιτώσει εσένα, κατάλαβες. Τόση δηλία, τόση ιδιοτέλεια. Αχ, Θεέ μου. Τις ακουστήκα πάθω. Τα λοιπόν θα ρηγήσει καμιά σπιά. Τσαρμάκια έχουν μαζί τους, ξύλα βόλυτα. Μακάρι να μην λυγημένα η Πανάγια να κόψει στη δουλειά τη φουτιά που θα έχουν αυτοί. Θα πήρα και προμήθειες για καμιά εβδομάδα. Εκεί δεν έχουν και πέντε μέρες που αγρίξουν.
καλλιτέχνης να λειτουργεί στο χρυσό στο κάστρο. Πάκε διπλόμιστο και θα πήγαινε και σε δράφους βοήθεια. Πέρυσι όμως που ήταν ελαφρύτερος ο χειμώνας δεν πήγαν. Φέτος που είναι πιο βαρύς, πώς να πάει κανείς. Άμα ήθελε ο Χριστός να του λειτουργήσουμε στη γιορτή, γιατί δεν έκανε καλό καιρό. Έπανα μου πει. Δεν είναι λόγια αυτά. Άλλο το γενικό και άλλο το τοπικό και το μυρικό πανάκο. Η βαρύ χειμωνιά γίνεται για καλό και για την εφορία της γης και για την υγεία ακόμα. Ανάγκη ο Χριστός δεν έχει να πάρει να το λειτουργήσουν. Έχει δίκιο ο παπάς μας. Να, όπου υπάρχει λίγη καλή προαίρεση και έχει κανείς και λίγα χρήματα να πληρώσει, ας είναι και τόλμη ακόμα, και όπου πρόκειται κανείς να βοηθήσει ανθρώπους, καθώς εδώ και εκεί ο Θεός έρχεται βοηθός και εναντίον του κύριου και με χίλια εμπόδια. Εκεί ο Θεός συντρέχει βοηθός και με ευκολίες πολλές και με θάμα ακόμα, τι νομίζεις πανάδε. Έπειτα, πώς θέλεις να κάνει καλό καιρό, αφού άλλες κουνιές έκαμε και εμείς από αμέλεια δεν πήγαμε να το λειτουργήσουμε. Αλήθεια, παπά, αυτά τα πράγματα που γίνονται εδώ δεν είναι καλά πράγματα, Παναπή. Είναι δυνατόν να λυγηθήσουν αλειτουργητο το Χριστό, ειδικά στη μέρα της γένας του. Γι' αυτό θα μας κάψει ο Θεός. Πού είπατε εμείς. Ο Παπαφραγκούλης ήταν ιερεύσετο έως 55 ετών, με σύλληξη, ακμαίος και με αγαθωτάτη φυσιογνωμία. Στην νεότητά του υπήρξε ναυτικός και φαίνεται ότι διατηρών ακόμη λανθανούσας δυνάμεις. Ήταν δε τολμηρός και ακάματος. Η παπαδιά ήταν συμνήγενη και δηλειοτάθη, αλλά μόνο ενώσο ευρίσκεται μακρά του παπά. Όταν ήταν πλησίον του παπά της, ελάμβανε θάρρος η καρδία της ασθένητο και δεν εφοβείται τους κινδύνους. Εάν τυχόν ενεφόρει ο παπάς, χωρίς αυτή να υπάγει εκεί στο κάστρο, η καρδούλα της τα έκανε ως πουλάκι κυνηγημένο. Αλλά αν την έπαιρνε μαζί του, θα είσαι ησυχωτά του. Πράγματι, ο μοναχογιός του παπά, ο 12χρονος Σπύρος, που τον φώναζε ηρωνικά και χαϊδευτικά λαμπράκι, ήταν κοκαλιάρικο και αδύνατο, σαν άφηγε το προσωπάκι του. Τον είχε παπαδιά μοναχογιό και στερνοπούλη, μετά από 4 κορίτσια που ζούσανε, και από τα 2 πρώτα ήταν πια παντρεμένα, και μετά από 8 γένες, που στις 2 γεννήθηκαν δίλημα, και μετά από 5 θανάτους. Πέρυσι, τις ημέρες των Χριστουγέννων, η παπαδιά είχε τάξει πως αν γλίτωνε το αγόρι της, θα πήγαινε του χρόνου να λειτουργήσει το Χριστό. Είχαμε κάνει και ένα τάμα, ρε παπαδιά, πέρυσι το δεκαήμερο. Θυμάσαι? Δεν το πολύ θυμούμαι, παπά. Ναι, μωρέ, γι' αυτόν τον λαμπράκι, το γιο σου. Θυμάσαι το τάμα που κάναμε? Σώπαινε, παπά. Του λησμόνησα, αλλά το θυμούμαι λίγο. Είχαμε πει ότι αν γινόταν ο λαμπράκι καλά, θα πηγαίναμε ίσα μπροστά να λειτουργήσουμε τη μέρα της γιορτής του Χριστού. Άντε, ρε παπαδιά, ξέχασες? Το θυμούμε, πώς, το θυμούμε. Πού θα πάτε, Παναπή? Παραβώσατε, γιατί έρθει καιρό να πάτε στο κάστρο. Πούστε τα εμένη, τι θα πούμε. Τι λέει, θα πάτε στο κάστρο. Φτιάξε τα κλάματα, λουλάθηκες. Σώπασε, θα πάρω και εμένα μαζί. Αχ, τι καλά, θα με πάρετε, μάνα. Σου, λουφάξτε με να ακούσει ο πατέρας σας. Τι έγινε, είναι τυφουτής.
Να πει του Βαρβασταμανί του Μπέργου πω σε θέλω να τον ρωτήσω κάτι. Να περάσει από μένα. Και ζακέτα μαλλίδου, βαθική άνω, με το ζωνάρι δυο πιθαμές πλατή. Κατόπιν τούτου εφάνηκε άλλη μορφή, ορθή σταμένη παρατηθήρα. Ήταν ο Πανάκος ο Μαραγκός, ώστις, αν και είχε καληνυχτήσει, λέγοντας ότι θα πήγαινε σπίτι του να δειπνήσει, επειδή τον εκέτησε η περιέργειά του να μάθει τι τον ήθελα τον Παρπαστεφανή τον Πέρικο, ανέβηκε πάλι στην οικία του παπά. Εγώ σας παίρνω πάνω, Στεφανής! Ο Στεφανής σας παίρνω πάνω!
Μπράβο, Στεφανή. Τώρα με έκανες να αποφασίσω. Ήπιες το εκεί. Μπράβο, κιόλας. Έχω πιει 5-6 ώστα τώρα. Έχει να αποκριθείς, παπά. Έλα, μωρέ. Χες και από μένα να γίνουν 7. Εγώ κερνάω. Είσαστε έτοιμοι! Πήρε στα αερά, παπά! Τα χαρτιά σούλα! Αυτά έτοιμα για την τυπουργία! Έχετε τίποτα άλλα πράγματα να σου κουβαλήσω για να είμαστε πιο γρήγοροι? Από τώρα! Από τώρα! Τι λες, να μας τα πρώτα, παπά! Εγώ συζήτησα τα ξημερώματα, θα έρθω να σας φωνάξω. Και εσείς να είσαστε αλέστα! Διάβασε χθες να διαβάσεις, παπά, και στις 3 να μπαρκάρουμε. Εμείς θα είμαστε ξυπνητοί κατά τις 3. Έπειτα εγώ είμαι και ξυπνητός. Είμαι και ξυπνητήριο. Από μόνος μου. Μα στις 2. Είναι νωρίς, ρε Στεφανή. Να χαράξει πρώτα και μετά μπαρκάρουμε. Τις 3, τις 4. Νωρίς, παπά. Για να μην πέσει ο αγέρας. Να τον έχουμε πριν ως φουναριές. Να έχουμε μέρα μπροστά μας. Από εκεί, όσο Μαδράκι και στο Λασέλινο, θα μας πάρει το άνεμος. Για τις κεχραίες σας στην Αγία Ελένη, θα μας πρόκεινε το πανάκι, αγάγια, αγάγια, χωρίς κουπιά. Θα την Αγία Ελένη και εκεί, αν δεν μπορέσουμε, να μου πάρουμε. Εκεί στα. Εγώ θα λασώνω και βγαίνω στη στεριά και στα στραβώ με την παρούμα. Το σκηνή που δένω με τις βάρκες πάνω από. Να σας δέσω όπως δένω με τις βάρκες. Μα εγώ λέω ότι θα μπορέσουμε στεριά-στεριά να τα ρίξουμε την αρκετογελιά, τον ανήφορο δίπλα στο κρεμό. Όσο για πρόσταση το χιόνι στα βουνά, ο τόπος στην αρκετογελιά βαθιέται, παπά. Ό,τι πεις, παπά μου. Ευλογία σου. Στις 3 θα δώσω είδηση για να ετοιμαστείτε. Και στις 4 να ξεκινήσουμε αγάρα. Βλέπω. Στο καλό, Στεφανή. Στο καλό. Παπαδιά, ετοίμασε τους άκους με τα βαξιμάδια και τις προσφορές. Βάλτε στα ξύλα δοχεία το κρασί και τις ελιές. Θα πάμε στο αποκομμένο του κάστρου. Άιντε, πάμε. Κορίτσια, λύξτε τα ξεροκλάποδα. Πάρτε τα σίγια και τις σταφίδες. Να μην ξεχάσουμε και το κρέας. Γιατί αποφάσισε με τη βοήθεια του Θεού να πάει να λειτουργήσει στην Εκκλησιά του Χριστού στο κάστρο.
Είχανε πάρει είδηση από το βράδυ. Δυο-τρεις ενορίτησες γειτόνισες του παπά. Γιατί ο Πανάγος, βγαίνοντας, ανακοίνωσε το πράγμα στη γυναίκα του και αυτή το διηγήθηκε στις γειτόνισες. Επίσης, και η θιά το Μαλαμό, σαν τη στείλανε να ειδοποιήσει τον κύριο Αλεξανδρή, τον δάσκαλο, βρήκε ευκαιρία να τρέξει και να πήγε σε άλλους που θα ήθελαν να πάνε στο Χριστό στο κάστρο, να πάνε μαζί με τον παπά, γιατί είναι ευκαιρία να πάνε κι αυτές να προσκυνήσουν. Σαν ήρθε η ώρα να πούμε στην πάρκα, βρέθηκαν καμιά δεκαριά και παραπάνω. Η απόφαση του παπά και η γενναιότητα του Παρπαστεφανή, μετά από το πρώτο ξάφνιασμα, έδωσε θάρρος σε άντρες και γυναίκες. Την τελευταία στιγμή προσθέθηκε και ο Βασίλης της Μιλωνούς, ο αδερφός του Αγύρη που είχε αποκλειστεί από τα χιόνια. Ήρθε στην αποβάθρα με σακί γεμάτο τρόφιμα και μερικά άλλα εθόδια για το ολυμπιρό ταξίδι. Μόλις τον είδαν ο Αλεξανδρής με τον παπά μπροστά του στην βάρκα, τον ρώτησε. Πώς το αίμα του ξέρω, λάμπανε με μια βαθιά λάμψη εκεί πάνω. Η θάλασσα αναρριγούσε από την πνοή του βοριά και ακουγόντουσαν τα κύματα να χτυπούν με παφλασμό στην ακτή, προς την οποία απαντούσε μελαγχολικά ο φλίσμος του νερού γύρω από την πλώρη της μεγάλης και δυνατής βάρκας. Καβατζάρανε το ακροτήρι και ακόμα δεν είχε χαράξει. Μόλις άρχισε να γλυκοχαράζει, σαν πέρασαν τον κόλπο του πλατανιά, παίξανε στο σουφλιά, αντίκρισε ο σίσκι και χαρούμενο τάσος των κουκουναριών, από όπου και η τοποθεσία ονομάστηκε Κουκουναριές. Τότε οι επιβάτες κοιταχτήκανε κάτω από το δειλό φως της αυγούλας, σαν να βλέπανε ο ένας τον άλλον για πρώτη φορά. Απ' την παγωνιά τα πρόσωπά τους ήταν οχρά και τα χέρια τους μελανιασμένα, μύτες ροδοκόκκινες και χέρια κουκαλιασμένα.
Ωστόσο είχαν στην ψυχή χαρά και ψέλναν και τραγουδούσαν. Διάθεσή του, ούτε και έκοψε να δίνει και να παίρνει αστεία και πειράγματα με τον Μπαρμπαστεφανή, γύρναγε και καμιά φορά κατά την παπαδιά του και της έλεγε: «Άι, παπαδιά, γι' αυτό το γιο στο λαμπράκι τα παθαίνουν όλα». «Γιατί πάθαμε με τη δύναμη του Θεού?» «Δεν μιλες, παπαδιά, δεν μιλες. Γιατί λένε, κύριε, λες, ο παπαδιά. 5 μήνες, δυο παιδιά». «Αυτές το λένε. Πάρε παράδειγμα από μένα. 8 γένες, 10 παιδιά. Θα πει το λοιπόν πως οι παπαδιές είναι πολύ καρτερές και κάνουν πολύ τεχνά». «Μα γιατί το λένε?» «Γιατί οι παπαδιές δεν παίρνουν πολύ χρόνο μακριά τους παπαδιές». «Άρα το γάλαμο, πάρε το κακάλι. Δεν σας τα έλεγα εγώ. Εσύ το ξάδερφό σου, Αλεξανδρής ο δάσκαλος, έχετε μεγάλο μυαλό». «Μα βρε παλαλού, εκείνος ο Φοδωρής, ο άντρας σου, κοιμάται όταν εσύ κοινοβολάς». «Παραφωνιέστε. Αλλά καμία δεν βλέπουμε να μην θέλει πατριά. Εγώ έχω τώρα στεφανωμένα πάνω από 30 χρόνια 200 αντρόγυνα. Αλλά καμιά είναι που δεν είναι που να μην θέλει». «Δεν μου λες πια, μαλαμό. Τι θα πεις στις καταβασίες των Χριστουγέννων που ανοιξώσα στο κέρασιμο? Ποιος είναι αυτός ο ανοιξός?» «Να, ο ανοιξός σας». «Γιατί θα πεις, σύγχρονα από αφιλός μας». «Τα σκύλα είναι τα γραφεία με τα σιγά-σιγά με τα κουπιά, αφήνοντας δεξιά και αριστερά το Μανάργυρο και το Αρτεμίσιο. Ο παπάς έβλεπε πως θα νυχτώνανε προτού να φτάσουν στο κάστρο.
Σαν φτάσαμε στην Καχρεά, συνέβη εκείνο που προέλεγε ο κακόμα της Πανάρχος, που δεν το αγνώρισε ο Στεφανής και το προέβλεπε και ο Παπαφραγκούλης. Ψάλισε μας φίλη. Ο άνεμος γύρισε στο Μαΐστρο. Μπορεί να ήταν και από θαλασσιά ή μπουκάρισμα του κόρφου. Τα κύματα αρχίσαν να ογκώνονται. Κατάπραγμα στο μικρό σκάφος και η βάρκα με την αντένα και το λευκό πανί της άρχισε να χοροπηδά, να ανέρχεται και να κατέρχεται και να σκυρτά βιαίως πάνω στα κύματα. Μόνο δύο άντρες την αιτίασαν, ο Μπαρμπαστεφανής και ο Παπαφραγκούλης. Ο ήλιος πια, αφού φάνηκε για ακόμη μια φορά, έγινε προς τη δύση. Ήτανε 3,5 ώρα και ο ήλιος χαμήλωνε. Και η βαρκούλα του Μπαρμπαστεφανή με το ανθρώπινο φορτίο της χόρευε πάνω στο κύμα, όταν ευοκατεβαίνοντας σε υγρά βουνά, πότε κατεβαίνοντας σε ρευστές θάλασσες. Την ίδια στιγμή την απειλούσε να την καταπιεί η άβυσσος, αλλά και να τσακιστεί πάνω στην απόκριμνη ακτή. Και ο παπάς έλεγε από μέσα του όλη την παράκληση, από το πολύ συνεχόμενο πειρασμής, ως τον πάπο προστατεύει αγαθή. Και η παπαδιά έψελε με την καρδιά της, και ο Μπαρμπαστεφανής στεναχωριότανε, γιατί δεν μπορούσε μπροστά στον παπά να ξεχύσει ελεύθερα τις αφελείς κουβέντες του, που τις μασούσε μέσα στα δόντια του. Λύσαξε ο παλιότερος, σκύλιασε! Θα σκάσεις αντίχριστε, τούτο, που μου στα μέλης σου μέσα. Βοήθεια! Βοήθεια, παιδιά μου! Με πολύ κόπο και αγώνα και βάσανο, βρεγμένοι,
θαλασσοπνιγμένοι, μισοπαγωμένοι. Ο Αλεξανδρής έκανε το σταυρό του και ζαλισμένος στάθηκε με δυσκολία στα πόδια του. «Στο λιμανάκι, στο λιμανάκι, εκεί που είναι ήρεμα τα κυματάκια», λέγανε. «Εκεί, ναι, εκεί, είναι ήρεμα, μπορούμε να πλευρίσουμε». «Ναι, είναι καλό το λιμανάκι, είναι πιο ήρεμα τα νερά, δεν το χτυπούνε οι αέριδες». «Τώρα να σύρουμε την πάρκα, παπά, και ύστερα οι άντες να φορμαθούμε όλα τα πράγματα και να αρχίσουμε σιγά σιγά να ανεβαίνουμε. Ας πάρουν οι γυναίκες ό,τι μπορούν». Και σκαρφαλώνουν στον κρεμό. Συχνά παραπατούν και χώνονται στα χιόνια μέχρι το μυρό. Πιάνονται από θάμνους, κουρασμένοι, εξαντλημένοι, αλμυρισμένοι από τη θάλασσα και κάτασπροι από τα χιόνια, με σφιγμένα τα χείλια, αλλά θέλει στην καρδιά. Μετά από κάποση ώρα, ακούγονται φωνές μέσα από τη σπηλιά. Με τις λαμπάδες μέσα και τις φωτιές απ' έξω.
τις φωτιές που είχαν ανάψει εκεί οι σκληροί γιδοβοσκοί που είχαν σώσει τους δύο ξυλοκόπους σαν είχαν αποκλειστεί από τα χιόνια. Και ο όρθρος, ο Χριστουγέννων, άρχισε. Και ίστριψαν επάνω στον θόλωνο Παντοκράτορ με τη μεγάλη και επιπληκτική μορφή. Εκκοινοβόλησε το επίχρυσο και λεπτουργημένο με μύρια γλυφά τέμπλων, με τα σπερικαλή τη αρίστη βυζαντινή τέχνη εικόνα του, με τη μεγάλη εικόνα τη γεννήσεω, όπου Παρθένο καθέζεται τα χερουβή μιμούμενη, όπου Θεσπεσίω μαρμερούσε μορφέ του θείου βρέφου και δυσαμόμου λεχού, όπου ζωντανέ παρίσταται όψει των αγγέλων. Και μάγων και τοπημένων, όπου νομίζει της ότι στύλβει ο χρυσός, ευωδιάζει ο Λίβανος και βαλσαμώνει η Σμύρνα. Και όπου ως, εάν η γραφική ελάλη, φαντάζεται της επί μια στιγμή ότι ακούει το δόξα ενεψίστης Θεό. Πάνω στο μακρισμένο όγκο των θαλασσοδαρμένων τραχών.
αντιχούσε στη σιγαλιά της νύχτας, μεγαλωμένες από τον αντίλαλο, κραυγές αγωνίας και ταραχής, όμοιες με εκείνες που ψυχαίνουν οι άνθρωποι σαν κινδυνεύουν ή εισαστισμένοι να βαγεί. Με όλα αυτά, εκείνοι οι καλοί χωριάτες, παρεκκινούμενοι από μια αφόρμητη φιλανθρωπία που είναι σαν μια φυσική ορμή, σαν συμπάθεια της σάρκας προς τη σάρκα, και είναι το πρώτο και τελευταίο αίσθημα που συγκινεί την καρδιά, αφού νιώσουν την πρώτη έκπληξη και πριν προφτάσει να παγώσει την καρδιά τους η παγερή πνοή της φιλαυτίας και της αδιαφορίας, αυτοί οι άνθρωποι αρπάξανε τα αναμένα δαυλιά και τρέξανε έξω από την πύλη και τη γέφυρα και αρχίσανε να τρέχουν τον κατήφορο. Οι υπόλοιποι που μείναν απάνω φροντίζανε να ανανεώνουν ολοένα τη φλόγα και δεν σταματούσαν να ρίχνουν ξερά κλαδιά στη φωτιά. Ο παπάς καθυστερεί επίτηδες στην πρόθεση και μνημόνευσε το πρωί εκείνο όλα τα ονόματα, όλα όσα ονόματα είχε πεθαμένα. Όχι μονάχα τα δικά του και αυτών που ήρθαν στο πανηγύρι, αλλά και όλων των ενωρητών του. Και όχι μονάχα όσα ήταν γραμμένα στα ψυχοχάρτια, αλλά και όσα θυμότανε απ' έξω. Εγνώριζε δε απ' έξω όλα τα ονόματα του χωριού, πεθαμένα και ζωντανά. Παρακάλεσε τον Θεό και για τη διάσωση του πλοίου που κινδύνευε, για το οποίο κατάλαβε, χωρίς να ζητήσει εξήγηση, αμέσως τη συνέβαινε. Πέρασε ακόμη λίγη ώρα. Ο παπάς αργά μπήκε στη λειτουργία, ελπίζοντας έτσι να γυρίσουν. Αλλά η λειτουργία προχωρούσε και η ψυχή δε φαινόταν. Τέλος του μεταφόβου Θεού, επιστρέψανε πρώτοι αυτοί που βγήκαν τελευταίοι, για να εξετάσουν τι γινόταν. Μετά μπήκε ο Παρπαστεφανής και αυτοί που κατεβήκαν μαζί του στο γυαλό, και μετά από αυτούς τρεις άγνωστοι με ναυτικά ρούχα και μουσαμαντένιους ναυτικούς σάκους. Φτάσανε ακριβώς όλη την τελευταία στιγμή για να σπαστούν τις εικόνες και να πάρουν αντίδωρο.
το μήνυμα ήρθε ο Χριστός να φέρει στον κόσμο. Μας το έδωσε πάλι και σήμερα. Ο Θεάνθρωπος Κύριος μας, παιδιά μου, ταπεινώθηκε και θυσιάστηκε για όλους εμάς. Πώς λοιπόν εμείς την ημέρα του ερχομού του να μην τρέξουμε προς που είναι το αδελφό μας? Πράγματι, παπά μου, αν δεν προσπαθούσαμε τις τελευταίες ημέρες να βοηθήσουμε τους οικογενειακούς μας, με όλες τις δυσκολίες και τους κόπους που ορθώθηκαν μπροστά μας, δεν θα ζούσαμε σήμερα με την Χριστούγεννα. Πώς να κατέβει η κουτιά στο στόμα και πώς να μην κουρκώσουν τα μάτια όταν ξέρεις ότι άλλοι άνθρωποι βασανίζονται και αργοπεθαίνουν. Πρέπει να τιμήσουμε τον Θεό μας και που μας ένωσε όλους και έσωσε τους οικογενούς μας. Άλλους από τον αγωνισμό, από τον αβάγιο και από τον θάνατο. Αλλά και πάσα στη ζωή. Σας με τόση δουλειά, με τόση δουλειά. Χριστός ετέχθη, αδέρφια. Να, πόρτωσα και δυο ασκιά κρασί να πιούμε, να ζωντανέψουμε μαθές. Να καρδαμώσουμε τα παλικάρια. Πού είναι, φέρτε και το καλάτι με τα αυγά, αποθέσω το κάτω. Τα κασκαβάλια, τα τυριά, καμιά δεκαριά κόντες. Και ένα βαρέτη γεμάτο ψάρια, κουμπριά. Τρέξε την Μητρό, φέρτε και αυτό μέσα. Ψήστε τα αρνιά και δώστε να φάνε όλοι να γιορτάσετε τον Χριστό που σας έσωσε την αρνιά του τώρα. Γιατί σήμερα τα ψήνουμε αρνιά, τα κλέβαμε και παντρευόμασταν για το χαμό σας. Θάμα, θάμα μεγάλο έγινε. Ας μας πείτε τώρα που τις αποστάσατε και ήρθατε στην γαλάσσα του καπετάν Κωνσταντή. Πόψω και λίγο τέτα και λίγο έριξε να σε καλαθεί τα κύματα. Ναι, πες τους καπετάνες και όλο το τσίνι μου και την παιδιά σας. Προ-δυο ημερών βρισκόμαστε στο λιμάνι της Δάφνης που λέτε παιδιά. Το βολευτή μας είχε φορτάρει στο μικρό λιμανάκι το Άγιον Όλο. Αυτό που τυράει κατά τον νοτιά. Ο γουριάς μας εξούριζε. Μας έφαγε ο έρμος. Οι αλυσίδες που κρατούσαν τις άγκυρες κοπήκανε από τη δύναμη και τη βία του ανέμου. Με μιας μας πέταξε 10 μίλια στα βαθιά. Μάταια προσπαθούσαμε να προσεγγίσουμε στο πόρτο του φόβου. Και ποιο είναι αυτό το πόρτο του φόβου, καπετάνιο? Στα παραμύθια μου. Το πόρτο του φόβου, το πόρτο κουφό είναι στη Σικιά, στο μεσαίο πόδι της Καρκιδικής. Ένα λιμάνι, βρε παιδιά, που άμα καταφέρει και μπει κανείς μέσα, δεν βλέπει από πού μπήκε. Είναι τόσο καλά ασφαλισμένο που μοιάζει σαν λίμνη σκεπασμένη που δεν μπορείς να δεις το στόμιό της. Ωστόσο όμως είναι πολύ δύσκολο να καταφέρει κανείς να μπει μέσα. Και μετά, καπιτάν Κωνσταντίν, θες μας όλες τις λεπτομέρειες. Και μετά, το βολετή μας, ξυλάρμενο, μετά από πολλές μάταιες προσπάθειες, παρασύρθηκε από την τρικυμία προς τα νησιά μας. Και ξάφνω, αδέρφια, και εγώ και τα ναυτόπουλα, βλέπουμε ένα φως σαν φάρος, ένα φως που πήγαινε ο μπρος αυτό πίσω εμείς. Εγώ είδα πρώτος και πάνω από τον καπετάνιο. Πράγματι, πρώτος ο Δημητρός με την αγνή τσιγούλα και τα καθάρια μάτια του. Ο Χριστός, αδέρφια, μας λυπήθηκε. Σαν να σας στενόντουσαν, γύρω από αυτά, η γνωσή
πήγαινε σπρωγμένο από τα κύματα και τον άνεμο. Εκεί κινδυνέψαμε να καλοκοτσαχιστούμε πάνω στα βράχια του κουρούπι. Τότε με μιας άπαξα το τιμόνι στα χέρια μου και με έναν επιδέξιο ελιγμό και ένα επιδέξιο μανουβράρισμα καταφέραμε να γλιτώσουμε από την καταστροφή και ρίξαμε το πλοίο στα ρηχά, πάνω στην άμμο. Σε αυτή τη θέση ήταν τόσο καλά εξασφαλισμένο όσο δεν μπορούσε να είναι ούτε με τις δυο άγκυρες που έμειναν εχμάλωτες για πάντα κάτω στη βάθη του λιμανιού της Δάφνης. Ο Θεός δεν θέλησε να μας χάσει. Το έκανε το θάνατο του ο μονογεννησιός και λόγος του Θεού την ημέρα που ήταν τα γεννητούρια του. Άιντε συγχωριανή, να το θυμόμαστε το θάμα και να ερχόμαστε να τον λειτουργούμε τον Χριστό, εδώ στο κάστρο. Εγώ πάμε πάνε, μόνη φωνή που όσοι φωνή μα παίρνουνε, θα έρθουμε να ψέμε για εσάς, για χάρη σας. Ευχαριστώ. Καλό να έχεις και το λόγο σου, παλικάρι. Άντε πάτε να πάνε στα παιδιά φινάνε. Σούπες είναι έτοιμες. Που γιδοβοσκοί εκεί βάζαν παιδιά άντας που γίνεται λαρισμένα. Κοπιάστε λίγο κύριε, κοπιάστε. Να φάμε, να φούμε και να χορέψουμε. Άντε συγχωριανή, τούτο το διπλό το θάμα θα το θυμόμαστε μέχρι να πεθάνουμε.
Είμαστε σήμερα πολύ υπερήφανοι για αυτή τη μεγάλη προσπάθεια την οποία μας πρόσφερε η θεατρική ομάδα Άγιος Πορφύριος ο Μήμος της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Ένα μεγάλο χειροκρότημα. Τους ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας, γιατί πραγματικά στο κέρδισμα του Επισκόπου η αγαπητή μας Αθηνά Παλατσούκα, την οποία και πολύ ευχαριστούμε, η Αθηνά που είναι θυμμένη, έλα Αθηνά, δεν βρουν έξω. Με την Αθηνά ξεκινήσαμε μαζί στη Θεσσαλονίκη στον Ιερό Ναό της Παναγίας Δεξιάς. Ήταν μαζί με τον σύζυγό της, τον Σωτήρη τον Παλατσούκα, τον αγαπητό δάσκαλο και καθηγητή μας, τον οποίο και πολύ ευχαριστούμε. Τους είχα ενωρείτε στην Αγία Μαρίνα στη Θεσσαλονίκη. Μαζί με την Αθηνά ήμασταν στο θεατρικό φυτώριο της Παναγίας Δεξιάς το 1992. Και ο Θεός τα έφερε έτσι, ώστε και εγώ και αυτή να είμαστε πλέον στα Τρίκαλα και σήμερα να καμαρώνουμε τη θεατρική ομάδα, όχι πλέον της Παναγίας Δεξιάς, αλλά τη θεατρική ομάδα της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκης και Σταγών, και ευχαριστούμε τα παιδιά μας για τον κόπο τους. Σήμερα χειροκροτούμε την προσπάθεια. Σήμερα χειροκροτούμε ότι πρόσφεραν τον εαυτό τους όλο αυτό το διάστημα. Ξέρετε, μέσα στις ασχολίες και μέσα σε όλα αυτά τα οποία ο άνθρωπος καθημερινά αναλύσκεται, αυτά τα παιδιά βρήκαν χρόνο, είτε όριμοι στην ηλικία, είτε μεγαλύτεροι, είτε μικρότεροι, και πραγματικά προσπαθούν να κρατήσουν αυτήν την ωραία θεατρική ομάδα την οποία ευλογήσαμε πέρσι και γεμίσαμε το φρούριο. Και δεν είναι τυχαίο το ότι γέμισε το φρούριο από τον πιστό λαό της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Καυχόμαι λοιπόν εν Κυρίω που είμαι επίσκοπος και Μητροπολίτης σας, και πάντοτε ο επίσκοπος έχει την αγκαλιά του ανοιχτή και χωράει μέσα του όλα τα παιδιά, και αυτά που τον υβρίζουν και αυτά τα οποία τον αγαπούν. Η αγκαλιά του Επισκόπου είναι πάντοτε ορθάνοπτη για όλους, γιατί ο Επίσκοπος είναι ενωτικός, γιατί ο Επίσκοπος συγχωρεί, γιατί ο Επίσκοπος πρέπει συνέχεια να έχει στην καρδιά του το ρήμα αγαπώ, το οποίο ξεκινάει από το Α και το οποίο τελειώνει στο Ω. Και θα πρέπει στη σημερινή εποχή, αγαπητοί μου αδελφοί, να μην είμαστε μοναχικοί καβαλάριδες και ελεύθεροι σκοπευτέ, να μην κοιτάζουμε την πάρτη μας, όπως είχε πει ένας νεαρός κάποτε στη Θεσσαλονίκη. Το σύνθημα λέει στη σημερινή εποχή, Πάτερ Χρυσόστομε, είναι «Κοίταξε ρε την πάρτη σου». Λοιπόν, δεν μπορούμε να κοιτάζουμε σήμερα την πάρτη μας, αλλά θα πρέπει ο ένας να κοιτάζει τον άλλον. Αυτά όλα τα μηνύματα τα οποία μας πρόσφεραν τα παιδιά μας, τα οποία και τα ευχαριστούμε. Στη σημερινή εποχή πρέπει, δεν μπορώ εγώ να τρώω και να είμαι χαρούμενος όταν ξέρω ότι ο διπλανός μου είναι νηστικός, είτε κινδυνεύει πάνω στους υφάλους και στους κοπέλους. Χαίρομαι λοιπόν ιδιαιτέρως που σήμερα μαζί με όλους σας είμαστε εδώ για να χειροκροτήσουμε αυτή την προσπάθεια, να χειροκροτήσουμε αυτή την ομάδα, και η παρουσία μας σήμερα τους δίνει δύναμη, έτσι ώστε να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια, ώστε το καλοκαίρι πρώτο ο Θεός να τους ξανααπολαύσουμε και πάλι στο φρούριο την ωραία θεατρική παράσταση την οποία μας έχει έκπληξη. Έκπληξη είναι λοιπόν. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Σεβασμιότοπο Μητροπολίτη Βρεσθένης, κύριο Θεόκλητο, τον οποίο και πολύ ευχαριστούμε που είναι σήμερα κοντά μας και δίπλα μας. Αύριο το πρωί θα λειτουργήσουμε στον Ιερό Ναό της Παναγίας των Σαραγίων. Εκεί θα χειροτονήσω ένα νέο παιδί της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Θα τελέσουμε δηλαδή τη χειροτονία
του διακόνου του πατρός Αθανασίου από αύριο και αύριο το απόγευμα στις 6 είμαστε πάλι εδώ σε αυτήν την αίθουσα όλοι προσκεκλημένοι πρωτίστως να ακούσουμε την ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βρεστέρης κυρίου Θεοκλήτου ο οποίος θα κάνει και την έναρξη της εορτής. Αύριο λοιπόν όλο το απόγευμα στις 6 ώρα εδώ σε αυτήν την αίθουσα έτσι ώστε να απολαύσουμε τα παιδιά μας τα οποία θα μας προσφέρουν και θα μας τραγουδήσουν και θα απολαύσουμε όλη αυτή την χριστουγεννιάτικη εκδήλωση της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Θα ήθελα να χειροκροτήσουμε ακούγοντας ένα-ένα τα ονόματα των παιδιών μας, να ευχαριστήσουμε τον καπετάν Στεφανή, τον αγαπητό μας Δημήτρη. Να ευχαριστήσουμε τον Γυράκη Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης είναι Παπαδαϊκών, είναι τρίτη ηλικίου. Α, πρώτη ηλικίου είσαι. Α, έχεις ακόμα, εντάξει. Είναι εγγονός του Παπαβαγγέλη, που τον είχαμε τόσα χρόνια στη Μητρόπολη και ήταν στον Άγιο Κοσμά και είναι συνεχώς δίπλα μας και κοντά μας και κάθε βράδυ, παρότι την ηλικία του είναι στις αγρυπνίες και πολύ τον ευχαριστούμε. Να ευχαριστήσουμε την Σούκα Γεωργία. Έπαιξε δύο ρόλους. Να ευχαριστήσουμε τον Κακόπουλο τον Λάμπρο. Μπράβο Λάμπρο. Να ευχαριστήσουμε την Ευρωσύνη Πολύμερου. Να ευχαριστήσουμε τον Χριστόφορο Ευσταθίου. Μπράβο, Χριστόφορο. Είναι παπάρα ιερό, και κάθε μέρος το ιερό. Να ευχαριστήσουμε την Ευαγγελία την Γραβούλα, του Παπαγιώργη. Να ευχαριστήσουμε τον Λεωνίδα τον Μπέλο. Μου λέει ο Γιώργος να το χειροτονήσεις που είπε. Πάντως, κάνει για παπάς, ε. Κάνει, να ευχαριστήσουμε την Ευαγγελία τη Μητσούλη. Έλεγα στον Γιώργο που είναι και ανοιχτά. Αυτή κάνει όντως για παπαδιά. Να ευχαριστήσουμε την Χρυσούλα τη Γιουτζή. Την Αλεξάνδρα της Χωρεσανίκης. Έτσι, διακόρισε, τι είναι το έχεις. Τι είναι διακόρισε. Είναι της διακόρισας του Παπαβασίλη αδελφή. Να ευχαριστήσουμε τη δεύτερη θυγατέρα του πατρός Γεωργίου, την Ειρήνη την Κρατούλα. Την Παραγιώτα τη Στρατήγη. Την Αμαλία τη Γούλα. Την Θεοδόρα τη Μαγκούτη. Την Ελένη τη Γεωργομάνου. Από το Καλονέρι έρχεται. Μπράβο της. Τη Ρίγα Μαρία Ελένη. Μαργαλένα. Την Κατερίνα την Τασούλα. Να ευχαριστήσουμε στην αφήγηση την Παπαδοπούλου Κωνσταντίνα. Και την Παλατσούκα τη Μαρία, η οποία είναι φοιτήτρια στη Θεσσαλονίκη. Στο Σόλο να ευχαριστήσουμε την Παπαδοπούλου Κωνσταντίνα
Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως τον Δήμο Τρικαίων που συμμετέχοντας ιεροψάρτες τον κύριο Γεώργιο Ποπόκα και τον κύριο Άρη Τίνα, τον ετοιμάζω για χειροτονία τον Άρη. Ετοιμάζεται, κόβει τα γέλια για να μην φαίνεται. Αξίζει, αξίζει. Το τραγουδιστή Φώτη Τσιγαρίδα. Όλους όσους βοήθησαν στην παρουσίαση της παράστασης και άφησα για το τέλος και άφησα τη Βάσο. Δεν μου το έδωσε, δεν το έφαγα. Το κύριο Παπαμιχαήλ Αντώνιο. Και τόσο όμορφα και αρχικά. Μας έδωσε και τον Άγγελο Στέλιο. Με κάποιον άλλον. Και τον Νικολή, τον μικρό, ένα Νικόλα. Αλλά μέσα σε ένα σώμα για να λειτουργήσει, βλέπετε, κινιώνται όλα χέρια, πόδια, χρειάζεται και η καρδιά. Η καρδιά λοιπόν αυτή τη θεατρική ομάδος είναι η Αθηνά η Μπαλατσούδα. Ευχαριστούμε τον Σωτήρη τον Παλατσούκα, τον σύζυγό της, που τόσα χρόνια στη Θεσσαλονίκη και τώρα στα Τρίκαλα. Την Τρίπη, τη Δήμητρα τη Χαλιάρα, έλα Δήμητρα. Από το Πιδιετό. Και τον Θανάση το Φαντάρο. Αναγνώστε τον έχω κάνει. Η παράσταση έλαβε τέλος. Όλα κατευθείαν. Χρόνια πολλά, καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα. Αύριο με το καλό και το πρωί στη Θεία Λειτουργία και στη χειροτονία. Και αύριο το απόγευμα στις 6 ώρα, όλοι εδώ και όλες, να δώσετε το παρόν και την παρουσία σας για να χαρούμε και να φιλοκροτήσουμε τα παιδιά μας.